αρχή των παιχνιδιών να κλείνει την αντίπαλη ομάδα στα καρέ. Μπρούνο Πινέιρο το πρώτο σουτ εκτός εστίας στο 2. Γκονζάλες εκτελεί και αυτό το κόρνερ. Η κεφαλιά του κριτικού πάνω από την εστία. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο παιχνίδι στο 15. Χαμένη από τον Στέλιο Κρητικό. Κρητικού στο 15, ό,τι καλύτερο έχουμε δει ως τώρα στο παιχνίδι. Ο Κρητικός που παίρνει και την κεφαλιά για τον Νίκταρη. Αυτός επιχειρεί σουτ. Κακή επιλογή από τον Νίκταρη. Το OTSport 3 high definition. Φαρινόλα μπήκε στην περιοχή. Ζητάει πέναλτι. Ο Λαμπρόπουλος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Βοσνιάδης με ψηλά τα χέρια όπως και ο Φαρινόλα. Και βλέπουμε τη φάση του πέναλτι. Υπάρχει ψηλά αφενός τράβηγμα. Το βλέπετε από την φανέλα. Και συνέχεια μπερδεύονται και τα πόδια των δύο. Αλλά νομίζω ότι η παράβαση εδώ είναι το τράβηγμα. Γενικά πλέον υπάρχει αρκετή καχυποψία. Η μπάλα πέρασε, ο Πινέιρο το σουτ. Θα πιάσει την μπάλα ο Μαργαντονάκης. Μπρούνο Πινέιρο. Για να δούμε αν θα είναι και πάλι αυτός που θα απειλήσει από μακριά. Θα το κάνει η κόντρα. Δεν υπάρχει υψωμένη σημαία ούτε τώρα. Το γκολ έρχεται για τον Απόλλωνα. Το 1-0 με τον μόνιμο σκόρερ του, τον Αγγούλο, που κατάφερε να βρεθεί στο κατάλληλο σημείο. 5ο του γκολ στο κύπελο, 10ο τη φετινή σεζόν. Με αρκετές κόντρες. Γκορ Αγγούλο λοιπόν στο 40 φέρνει το προβάδισμα. Εδώ δεν υπάρχει offside. Ούτε στη δεύτερη περίπτωση έρχεται πίσω από την μπάλα ο Αγγούλο, πίσω από τον Τζιόρα. Έχει παγώσει η άμυνα. Πάμε ξανά μπροστά για να το πετύχουμε και να μπούμε μέσα στο μάτς. Ο Κοτσόνης δεν διώχνει την μπάλα όπως θα ήθελε. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ο Κρητικός απέναντι στο 1-1 θα το κάνει. Ο Στέλιος Κρητικός απαντά μετά από 3 λεπτά στο τέρμα του Αγγούλο. Πολλές διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τους παίχτες του Απόλλωνα. Και για να δούμε και πάλι την φάση. Το τράβηγμα. Συνέχεια υπάρχει χέρι, βέβαια, χωρίς να έχει πρόθεση ο Κοτσόνης. Εδώ είναι όλη η ουσία, βεβαίως. Ο Ρένια τραβά τον αντίπαλό του. Ο Λαμπρόπουλος δεν το είδε. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Και ο Κρητικός από εκεί και μετά δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει. Αλλά όλη η ουσία είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Εκεί που έχει πιάσει ο Ρένια το χέρι του Κοτσόνη, τον τραβά, τον ρίχνει κάτω. Κάθε διάρκεια του γκολ, δεν ασχολήθηκε καν με το ζητούμενο που ήταν η περίπτωση του φάουλ. Ο Ρένια κάνει το σουτ πάνω από την εστία. Ναι, Πέτρο. Και οπότε το μάτς ξεκινάει από την αρχή, μόλις τελειώσει. Μέσα στην περιοχή, μπάλα περνά, γκολ έρχεται από τον Φαρινόλα. 2-1, ο Απόλλων παίρνει προβάδισμα, προβάδισμα πρόκρισης αυτή τη στιγμή και πηγαίνει στην εξέδρα. Ξέφρενο το γλέντι για τους γηπεδούχους που καταφέρουν να βρουν γκολ με στημένη μπάλα και πάλι έτσι έκαναν το 1-0. Στο 40 με τον Αγγούλο έτσι το κάνουν και 19 αγωνιστικά λεπτά αργότερα με τον Πάολο Φαρινόλα. Στο πρώτο δοκάριο Σουάνι στην κεφαλιά με το που μπήκε στο παιχνίδι. 3-1. Ο Απόλλων πλέον έχει τεράστιο προβάδισμα. Ο Λαγός καταφέρνει μέσα σε 10 λεπτά που έπαιξε, που έχει παίξει, να έχει μοιράσει 2 assist. Ο Σουάνης μπήκε πριν από 1,5 λεπτό και σκοράρει. Εύκολη απομάκρυνση για τους αμυντικούς του Απόλλωνα. Ο Λαγός πολύ ωραία μεταβίβαση. Ο Τζιόρας πλασάρει από πολύ μακριά. Πήγε να βάλει ένα πίθανο γκολ βλέποντας τον Μαρκαντονάκη να έχει κάνει έξοδο. Τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Απόλλων προηγείται με 3-1. Έχει σκορ πρόκρισης. Εκτελέστηκε το σούτ από τον Γκοντζάλες πάνω από την εστία. Εδώ θα μπορούσε να βάλει φωτιά στο μάτς ο Γκαστόν Γκοντζάλες, αλλά αστόχησε. Κρατά την μπάλα, είναι πάρα πολύ γρήγορος, το αποδεικνύει εδώ. Και εδώ θα έχουμε αποβολή.
Ο Παπουτσογιαννόπουλος γκρεμίζει τον αντίπαλό του. Ο Λαμπρόπουλος πηγαίνει με την κίτρινη κάρτα στο χέρι. Του δείχνει τη δεύτερη. Στο 82. Κόκκινη κάρτα με 10. Ο ΑΟ Χανιά. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ να παίξουμε όλο για όλο, να πάρουμε την πρόκριση. Αλλά δεν μας είδε, λέει, από δύο στημένα, από τρία στημένα βασικά, δέχτηκαμε τρία γκολ και έτσι χάσαμε την πρόκριση. Δεν πειράζει, τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα, να κοιτάξουμε να κλείσουμε την τέταρτη θέση και αν μπορούμε να κυνηγήσουμε και την τρίτη, καλώς. Φέτος το καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Κοιτάγαμε το κάθε ένα παιχνίδι που ερχόταν να δίνουμε το καλύτερο σήμα σε αυτό. Και αυτό κάναμε και τα φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα μπορούσαμε όμως σήμερα να έχουμε φτάσει ακόμα πιο μακριά, αλλά δεν πειράζει, έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει. Εντάξει, θέλουμε δουλειά ακόμα σε πάρα πολλά πράγματα και να είμαστε συγκεντρωμένοι κάθε λεπτό του αγώνα, γιατί η Β' Εθνική είναι αυτή τη χρονιά ειδικά πάρα πολύ ανταγωνιστική και ανά πάσα στιγμή μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είστε στους τέσσερις, το έχεις συνειδητοποιήσει τώρα αυτό, έτσι? Εντάξει, εγώ έχω ευτυχήσει να είμαι και άλλες φορές στους τέσσερις. Συγκεντρωμένα, όμορφα και ωραία, με μελέτη. Κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια και ό,τι καλό βγει.